Γεια σας. Αποφάσισα να εκμεταλλευτώ τον καλό καιρό και το φως που έχουμε σήμερα εδώ, κάτι που δεν είναι πάρα πολύ συχνό πλέον για τη Βέρνη, για να γυρίσω ένα βιντεάκι για τα βερνίκια νυχιών που έχω στη συλλογή μου από την εταιρεία A England. Πρόκειται για μια εταιρεία που προέρχεται από μια Ιταλίδα ιδρύτρια που ζει πλέον μόνιμα στην Αγγλία. Είναι λοιπόν μια αγγλική εταιρεία, εξού και το όνομα, που προμηθεύει, εξειδικεύεται σε βερνίκια νυχιών και τα προμηθεύει σε όλο τον κόσμο με online παραγγελίες και με delivery που από όσο ξέρω για την Ευρώπη αλλά πιθανότατα και για όλο τον κόσμο είναι δωρεάν. Είναι μια όχι πάρα πολύ γνωστή εταιρεία, σχετικά καινούρια. Είναι βέβαια πάρα πολύ γνωστή στο χώρο των nail bloggers κυρίως, γιατί είναι όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από την ποιότητα των προϊόντων της και μπορείτε επίσης να βρείτε προϊόντα της εκτός από το site, να τα παραγγείλετε online και από, άλλα, από κάποια ακόμη μεγάλα site τα οποία εξειδικεύονται κυρίως σε βερνίκια νυχιών, nail art και διάφορα τέτοια είδη που γενικά δεν έχουν τόσο τις πιο γνωστές αλλά κυρίως τις πιο indie και alternative μάρκες βερνικιών. Εγώ θα ήθελα να σας δείξω τα βερνίκια που έχω στη συλλογή μου. Πρόκειται για 5 βερνίκια. Προέρχονται και από τις 3 συλλογές που έχει βγάλει μέχρι στιγμής η εταιρεία. Οι συλλογές είναι The Mythical, The Legend και Gothic Beauties, που είναι η πιο καινούργια συλλογή που κυκλοφόρησε πριν πάρα πολύ λίγο καιρό. Είναι πάρα πολύ πρόσφατη. Θα δείτε ότι στη συλλογή μου, αλλά και γενικά η εταιρεία αυτή δεν έχει τόσο τα πολύ γνωστά, συνηθισμένα, καλοκαιρινά, ανοιχτόχρωμα χρώματα, ροζ κτλ. Εξειδικεύεται περισσότερο σε πιο σκοτεινά χρώματα, σκούρα, τα οποία εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και τώρα ειδικά το χειμώνα πιστεύω ότι είναι ακόμη καλύτερα και εμένα μου αρέσει να τα φοράω και το καλοκαίρι. Αλλά για όσους από εσάς θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό ή σε όσες από εσάς αρέσουν ούτως ή άλλως αυτές οι αποχρώσεις, θα σας πρότεινα να τις δοκιμάσετε. Τα βερνίκια που έχω μέχρι στιγμής, ας ξεκινήσουμε να σας τα δείχνω. Το πρώτο είναι το Lady of the Lake. Τα πρώτα δύο προέρχονται από την πρώτη συλλογή της εταιρείας. Κάθε βερνίκι περιέχει 13 ml και κοστίζει 9 λίρες. Η τιμή του είναι λίγο τσιμπημένη, αλλά αν σκεφτείτε ότι έχει δωρεάν μεταφορικά και κατά καιρούς βγάζει και κάποιες προσφορές με εκπτώσεις κάποιες φορές το χρόνο, τις οποίες ειδικά όσοι παρακολουθείτε την εταιρεία μέσω mail ή μέσα από το Facebook μπορείτε να τις δείτε. Για την ποιότητα αυτού του βερνικιού και για το πόσο μπορεί να διαρκέσει, πιστεύω ότι αξίζει πραγματικά τα χρήματά του. Δηλαδή, αν ήταν να δώσω, αν σκεφτείτε ότι αν δεν τα παίρνετε online και τα αγοράζετε στην Ελλάδα, τα όπι παραδείγματος χάρη κοστίζουν 13 ευρώ, 13,5 ή τα έσι, τα τσάναγκλες στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβά. Ένα τέτοιο βερνίκι αξίζει τις 9 λίρες, το πιστεύω. Όχι ότι πιστεύω ότι είναι εύκολο να τα δώσεις τόσα χρήματα για ένα βερνίκι, αλλά αν θέλετε να δοκιμάσετε κάτι πιο high-end, κάτι πιο ακριβό, θα σας το πρότεινα. Πρόκειται λοιπόν για ένα mauve σκούρο χρώμα με ιριδισμούς. Όλα τα βερνίκια που έχω στη συλλογή μου έχουν ιριδισμούς και νομίζω και τα περισσότερα βερνίκια της εταιρείας. Είναι το swatch του αυτό εδώ. Σε όλα τα swatch έχω χρησιμοποιήσει 2 στρώσεις. Τα περισσότερα βερνίκια της εταιρείας είναι εντάξει και με μία μόνο στρώση. Είναι πάρα πολύ pigmented, έχουν πολύ καλή διάρκεια. Εγώ χρησιμοποιώ πάντοτε από πάνω top coat για να προσφέρω και περισσότερη λάμψη και γενικά είναι από τα βερνίκια νυχιών που μου διαρκούν περισσότερο από όλα. Δεν έχω ποτέ κανένα παράπονο και γενικά δεν μου διαρκούν τα βερνίκια. Συνήθως κάθε 2-3 μέρες χρειάζεται να αλλάξω το χρώμα. Το επόμενο βερνίκι που έχω στη συλλογή μου είναι το Tristan. Πρόκειται για ένα βαθύ μπλε βερνίκι. Το οποίο μπορείτε να δείτε και εδώ στο swatch. Πάρα πολύ ωραίο. Για όσους αρέσουν τα μπλε χρώματα, εκπληκτικό royal μπλε βερνίκι. Είναι πραγματικά από τις αγαπημένες μου μπλε αποχρώσεις. Και θα περάσουμε στα τελευταία 3 βερνίκια, τα οποία είναι όλες τις αποχρώσεις του πράσινου. Έχω γενικά μια πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στα πράσινα βερνίκια και γενικά στο πράσινο χρώμα στο μακιγιάζ μου.
Τα βερνίκια αυτά είναι ίσως τα αγαπημένα βερνίκια που έχω στη συλλογή μου. Και ειδικά τα επόμενα δύο που θα σας δείξω, που είναι από τη συλλογή The Legend, είναι δύο βερνίκια τα οποία πάνε πακέτο. Είναι το Saint George και το Dragon. Γενικά όλες οι συλλογές έχουν μια ιστορία από πίσω που προσπαθεί να τα συνδυάσει και να τα δώσει όλα μαζί. Μπορείτε, αν θέλετε, να τσεκάρετε το site της εταιρείας, θα αφήσω το link από κάτω για να μάθετε περισσότερα για αυτή, να διαβάσετε τις ιστορίες, να δείτε τα βερνίκια ή ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει. Ο Άι Γιώργης λοιπόν και ο δράκος του είναι δύο πράσινα βερνίκια. Το Dragon είναι ένα βερνίκι που είχα πάρα πολύ καιρό στη wishlist μου, αλλά προσπαθούσα να αντισταθώ. Είναι το πιο ανοιχτόχρωμο πράσινο βερνίκι της εταιρείας. Και εδώ φαίνεται καλύτερα στο swatch. Και το Saint George είναι το αγαπημένο μου βερνίκι όλων των εποχών. Είναι το ιδανικό σκούρο πράσινο χρώμα. Το λατρεύω, δεν θα το άλλαζα με τίποτα, εκπληκτική ποιότητα. Σας έχω γράψει ένα blog post για αυτό το βερνίκι, είναι το όπου σας έχω ξαναμιλήσει λίγο για την εταιρεία England. Μπορείτε να το τσεκάρετε, αν θέλετε μπορώ να αφήσω και το link από κάτω. Είναι αυτό εδώ το βερνίκι. Και το οποίο η αγαπημένη μου Σελ έχει μετατρέψει και σε δαχτυλίδι. Ένα από τα αγαπημένα μου κοσμήματα, πραγματικά ever. Η Σελ είναι nail blogger και ασχολείται επίσης με την κατασκευή κοσμημάτων και την κατασκευή αντικειμένων, deco. Και γενικά κάνει εκπληκτικά πράγματα, τα χέρια της πιάνουν φοβερά. Μου έφτιαξε αυτό το δαχτυλίδι γιατί ξέρει πόσο πολύ αγαπά αυτό το βερνίκι και πραγματικά είναι από τα αγαπημένα μου κοσμήματα. Για μένα και μόνο, εκτός ότι είναι πανέμορφο το δαχτυλίδι και είναι φοβερή δουλειά, και μόνο το γεγονός ότι μπορώ να έχω αυτό το χρώμα που μου αρέσει τόσο πολύ και σε κόσμημα, και ειδικά όταν μπορώ να το συνδυάζω και με το βερνίκι μου, είναι εκπληκτικό. Και τελευταίο είναι το Tess d'Urberville. Είναι από την τελευταία συλλογή της Gothic Beauties. Όλη η τελευταία συλλογή είναι όπως αυτή, είναι βερνίκια τα οποία έχουν, είναι πάρα πολύ σκούρα τα χρώματά τους και η βάση του βερνικιού είναι μαύρη. Αυτό είναι ένα σμαραγδί σκούρο πάνω σε μαύρη βάση. Δυστυχώς δεν φαίνεται τόσο καλά στο βίντεο, στο μπουκάλι φαίνεται εκπληκτικό. Στο νύχι φαίνεται περίπου όπως το βλέπετε και στο βίντεο. Είναι αυτό που έχω ούτως ή άλλως τώρα στα νύχια μου, δεν ξέρω πόσο καλά μπορείτε να το δείτε. Που στο φως του ήλιου και όταν υπάρχει flash μπορείτε να δείτε αρκετά καλά το χρώμα και τους ιρδισμούς και το βαθύ πράσινο που είναι πάνω σε αυτό. Στο σκοτάδι φαίνεται ένα πάρα πολύ σκούρο σμαραγδί, οι ιρδισμοί του δεν φαίνονται τόσο καλά και μέχρι και μαύρο θα μπορούσε να το πει κανένας. Παρ' όλα αυτά για μένα είναι εκπληκτικό χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ και γενικά όλη αυτή η συλλογή μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει αντίστοιχες αποχρώσεις με μοβ, με μπλε. Θα ήθελα κάποια στιγμή να τις δοκιμάσω και αυτές. Έχω μια πλούσια wishlist από την εταιρεία, αλλά προσπαθώ να συγκρατηθώ. Αυτά είναι τα βερνίκια τα οποία έχω από την εταιρεία England. Ελπίζω να σας άρεσαν, ελπίζω να φαίνονται καλά οι αποχρώσεις. Ό,τι ερωτήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις έχετε μπορείτε να μου τις αφήσετε από κάτω. Και σας ευχαριστώ πολύ.